Έχουν μαζευτεί θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε με τον Υπουργό. Τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, που μπορεί να μην είναι ο κόσμος και δεν την νομίζει. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Ένα μόνο, και τι αρμοδιότητα έχει. Λίγο απ' όλα έχετε. Λίγο απ' όλα έχετε. Για καλό του το λες αυτό τώρα. Ελάτε. Πες, δεν είναι. Άρα λοιπόν... Δεν έχετε κάδικο. Έτσι, θα πρέπει να απαντήσετε σε μια σειρά από ερωτήματα. Κύριε Βορύδη, να ξεκινήσουμε από αυτό που αναδείξαμε στο ρεπορτάζ μας πριν από λίγο και θα θέλαμε και τη δική σας βοήθεια προκειμένου να τρέξει πιο γρήγορα. Υπάρχουν 10 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στο Βλοχό που μένουν μέσα στο νεκροταφείο. Ακόμη. Κοιμούνται εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Ο Βλοχός είναι προσβάσιμος. Μας ενημέρωσε η πυροσβεστική πριν από λίγο προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε και με τη Δημοτική Αρχή, αλλά θέλουμε να το κάνετε κι εσείς. Δεν είναι εικόνα αυτή. Η εικόνα που έχω εγώ, δεν ξέρω τώρα για τον Βλοχό και τους 10 ανθρώπους, αυτό να το δούμε και αμέσως. Δίπλα δηλαδή, από το νεκροταφείο. Γι' αυτό σας το λέω. Όχι, σας το λέω ότι εγώ μόλις βγω από εδώ θα πάρω τηλέφωνο για να δω τι γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως η γενικότερη εικόνα που έχω είναι ότι όποιος έχει ζητήσει να μετακινηθεί, όποιος έχει ζητήσει να του βρεθεί κατάλημα να μείνει, όποιος, αυτά όλα έχουν τακτοποιηθεί. Αυτό ζητάνε, το έκαναν δημόσια πριν λίγο. Εντάξει, αυτό θα ενεργήσουμε αμέσως, δηλαδή αμέσως μετά την εκπομπή σας θα κάνω αυτό το τηλέφωνο. Ακούγαμε την κυρία Αγαπηδάκη χτες να μας λέει ότι ξέρετε κάτι, εδώ μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα την οποία δεν πρέπει να εκραγεί σε καμία περίπτωση. Πρέπει να πάρουν μέτρα ασφαλείας, να φοράνε γαλότσες, να φοράνε μάσκες όταν καθαρίζουν τα σπίτια τους. Έτσι, ναι. Ναι, ναι. Και κάναμε τη σύνδεση μέσα από ένα σπίτι που το καθαρίζανε και ήταν 6-7 άτομα, μόνο ρεπόρτερ φοράγε μάσκα και γαλότσες. Ξέρετε ποιος σας έστειλε? Η Ένωση Συντακτών. Έστειλε από ένα πακέτο στους δημοσιογράφους πρώτης γραμμής που κάνουν ρεπορτάζ εκεί. Πού είναι το κράτος να φτιάξει σε κάθε περιοχή ένα παραπηγματάκι να το φτιάξει πρόχειρο και να έχει γαλότσες, να έχει μάσκες και να δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε κάτι, κι εγώ κι εσείς, το πρώτο πράγμα που θα κάναμε, εγώ ήμουν πλημμυροπαθής το 77, είναι ό,τι μπορείς να σώσεις, να περισσώσεις. Να πας στο σπίτι σου που έχουν φύγει τα νερά και έχεις μισό μέτρο μολυσμένης λάσπης. Δεν θα έπρεπε κάτι να γίνει? Κοιτάξτε, ξέρω ότι και γι' αυτό υπάρχει μέρημνα. Τώρα το σημείο διανομής, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι πρόχειρος να σας τα πω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μέρημνα και γι' αυτό. Επίσης, ξέρω ότι το βασικό υγειονομικό πρόβλημα, μαζί με αυτό που λέτε, σωστά το λέτε, είναι όλη αυτή η ιστορία με τα ζώα. Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση εδώ. Αλλά επίσης σας λέω ότι σήμερα έχουν μαζευτεί περίπου πλέον γύρω στις 35.000 με 40.000 ζώα. 100.000 είναι αυτά που έχουν. Ακούστε, επειδή ακούγονται διάφοροι αριθμοί, η μέχρι στιγμής δηλωμένα στον ΕΛΓΑ είναι 75.000. Αυτά θέλουν και μια διασταύρωση για να δούμε ότι όντως είναι, γιατί πάντα υπάρχει ίσως. Και πάλι έτσι. Είναι τεράστιο. Ξέρετε, αυτά είναι τις μεγάλες μονάδες. Προσέξτε, δύο λεπτά. Δεν είναι από τις τρεις κοτούλες και μια κατσικούλα που έχει ο Παπαδάκης στο σπίτι του. Θα σας πω. Να δούμε και πόσα σώθηκαν. Θα σας πω. Συνεχίζεται αυτό. Έχουν μαζευτεί και γίνει η διαχείρισή τους υγειονομικά 35.000 ζώα. Και η δυσκολία που υπάρχει είναι ότι πια είναι ορισμένα που είναι μέσα σε μαντριά, όπου δεν υπάρχει ακόμα πρόσβαση. Και περιμένουν να κατέβουν τα νερά, με το που κατεβαίνουν τα νερά μπαίνουν και τα παίρνουν. Επομένως αυτό είναι μια. Τα νερά εκεί δεν απορροφώνται. Πρέπει όμως αυτό, κοιτάξτε. Τα νερά, αυτά τα μολυσμένα νερά από τα κουφάρια των ζώων κατεβαίνει σιγά σιγά. Θα διανύσει μια απόσταση, θα περάσει μέσα από χωράφια τα οποία θα καλλιεργηθούν, από δρόμους. Αντιλαμβάνεστε τι είναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, που αφορά όλα τα περιστατικά. Τώρα η εκπομπή έβγαλε κάτι το οποίο είναι και ιδιαίτερο τραγικό με αυτά την οικογένεια. Πάρετε τον κύριο Λιβάνιο μετά να προφανώς, δείτε. Προφανώς, θα το κάνω. Υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο, γιατί καταλήγουμε να δούμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο να μαζεύει όλο αυτό και συνεργασία με την τοπική αυτή. Υπάρχει. Βεβαίως. Υπάρχει συντονιστικό κέντρο στη Λάρισα. Που ασχολείται και με αυτά. Στα γραφεία της περιφέρειας. Στα γραφεία της περιφέρειας, τα οποία ασχολείται με τη διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων. Μάλιστα. Είναι από πάνω και έχουν μεταφερθεί υπουργοί εκεί, οι οποίοι παρακολουθούν όλες τις πλευρές και τις πτυχές σε συντονισμό με την περιφέρεια. Είναι ο Περιφερειάρχης εκεί, είναι οι Περιφερειάρχες. Και όπου χρειάζονται, έρχονται και οι Δήμαρχοι προκειμένου να είναι απολύτως συντονισμένη Βορύδη, η ενέργεια. Κύριε Βορύδη, η εικόνα μια εβδομάδα μετά δεν είναι καλή. Ζώα υπάρχουν ακόμα στον δρόμο. Οι άνθρωποι όντως δεν έχουν υγειονομικό υλικό. Εγώ διαφωνώ και με το να υπάρχει ένα κιόσκι. Η εθνική οδός είναι κομμένη. Αυτό που το πας. Η Ελλάδα είναι κομμένη στη μέση. Ακριβώς. Η εθνική οδός ακόμα είναι κλειστή και ίσως χρειαστούμε και 4 και 5 μέρες ακόμα για να ανοίξει. Δηλαδή, ενώ οι διασώσεις μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου Κυριακής φάνηκε να γίνονται γρήγορα γιατί όντως υπήρχε μεγάλη ανάγκη, από εκεί και πέρα φαίνεται το πράγμα ότι είναι λίγο ξεκούρδιστο, είναι λίγο ασυντόνιστο. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Απλώς η πραγματικότητα ποια είναι?
ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Αλλά αυτό δεν λέει ότι δεν γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να γίνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Λέμε ότι είναι κλειστή η εθνική οδός. Σωστά. Το πλημμυρικό φαινόμενο είναι ακόμα να εξελίξει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Χρειάζεται μια κάποια υπομονή εδώ. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Άρα, λέμε παραδοσιακά για τα ζώα. Σας λέω ότι έχουν μαζευτεί όποια ζώα σήμερα. Δεν υπάρχουν ζώα τα οποία είναι δυνατό να μαζευτούν. Ίσως μιλάμε για 2.000 ακόμα τα οποία θα τα μαζέψουν σήμερα, που είναι δυνατό να μαζευτούν και δεν έχουν μαζευτεί. Θα μου πείτε ναι, αλλά υπάρχουν κι άλλα. Σωστά, αλλά άμα δεν έχεις πρόσβαση, δεν μπορείς να πας εκεί. Άρα, τι θέλω να σας πω. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Είναι η επομένη μιας πολύ μεγάλης καταστροφής. Προφανώς, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα υπάρχουν θέματα και θα δημιουργούνται θέματα και θα αντιμετωπίζονται θέματα. Έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, σας άκουγα και χθες το βράδυ να το επαναλαμβάνετε, ότι ο Ντάνιελ ήταν σε ένταση 5 φορές πάνω από τον Ιαννό. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν όχι για τον Ντάνιελ, για το ενδεχόμενο ενός νέου Ιαννού ήμασταν έτοιμοι? Δηλαδή, αν τώρα είχαμε έναν Ιαννό την περασμένη εβδομάδα, θα είχαμε αυτές τις καταστροφές ή όχι? Όχι, δεν θα το είχαμε. Και αυτό φάνηκε από πολλά. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε ότι παρά το μέγεθος του φαινομένου, θα δείτε ότι η καρδίτσα εξαιτίας των μέτρων των οποίων είχε επλήγει λιγότερο. Δεν θα πω δεν επλήγει, αλλά επλήγει λιγότερο. Επομένως, αν ήταν... τι λένε όμως. Όχι, αυτό... Ότι η πόλη της καρδίτσας δεν επλήγει, αλλά τα χωριά ισοπεδώθηκαν. Ωραία. Το ρωτάει και η εισαγγελέας. Αυτό το ρωτά. Όχι, το λένε και οι ειδικοί. Δεν το λόγω. Εγώ δεν έχω τις γνώσεις επιστημονικές που έχουν ειδικοί που λένε ότι, ξέρετε κάτι, ουσιαστικά είναι σαν να διοχετεύατε τα νερά στα χωριά. Στον κάμπο. Και αυτό έτσι έγινε. Ότι φτιαχνόντουσαν αναχώματα για να σωθεί η καρδίτσα, άρα μοιραία το νερό πήγε στα χωριά. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Καταρχάς, να βγάλουμε από τη συζήτηση, και αυτό κρατώ εγώ τις απαντήσεις που δίνουν οι αρμόδιοι, ότι υπήρξε μία, ας το πω, κάτι σπάσανε και ανοίξανε και διοχετεύσανε τα νερά. Αυτή τη συζήτηση να βγάλουμε από την εικόνα. Να το διερευνήσει βεβαίως η κυρία. Οι εισαγγελέας ρωτάνε, έγιναν παρεμβάσεις. Να το διερευνήσει. Υπάρχει ντοκουμέντο και μάλιστα στο σημείο που έσπασε το ανάγωμα έχει μείνει και ένα σκαπτικό μηχάνημα. Λοιπόν. Δηλαδή απόδειξη ότι όντως αυτό το σκαπτικό μηχάνημα για να είναι στο σημείο εκείνο που φαίνεται ότι είναι σπασμένο, σας λέω ότι είναι το ρεπορτάζ. Τώρα, εάν επιβεβαίνεται ή όχι, δεν το ξέρω. Έχει μία σημασία να πούμε ποια είναι η θέση των αρμοδίων αρχών. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, η κυρία Εισαγγελέφ θα κάνει το δεν έργο. Δεν είναι αλήθεια οι αρμόδιες αρχές. Τι λέτε? Δεν είναι αλήθεια οι αρμόδιες αρχές. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να θεωρήσω ότι δεν λένε αλήθεια οι αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι λένε γιατί αλήθεια. Γιατί ελέγχονται οι αρμόδιες αρχές. Σας λέω. Δηλαδή, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι, με εισαγγελική εντολή, με εντολή του Αρείου Πάγου, ελέγχονται. Εάν όντως έχουν γίνει αυτά τα έργα, εάν όντως έγιναν αυτά τα οποία καταγγέλουν οι κάτοικοι, γιατί κάτοικοι, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, ούτε και εσείς τα ξέρετε ουσιαστικά. Και λέω το εξής, για να το κλείσουμε αυτό, γιατί πολύ σωστά λέτε, ούτε εσείς ήσασταν εκεί, ούτε εγώ ήμουν έτσι. Εκεί. Δεν είμαστε ούτε αυτόπτες, ούτε αυτοί οι κοϊμάρτυροι. Ο εισαγγελέας θα το κλείσει. Πολύ ωραία. Λέω λοιπόν, εξαιρετικά, όχι να το κλείσουμε, θα σας πω ποια είναι να το κλείσουμε. Ο εισαγγελέας κάνει εξαιρετικά που κάνει την έρευνά του. Επί του παρόντος έχουμε τις δηλώσεις των αρμοδίων αρχών που λένε ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε εκεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Υπάρχει με αυτή την έννοια το κλείσουμε. Πόσο εύκολο, γιατί το συζητούσαμε και με τους συναδέλφους πριν, είναι η κυβέρνηση να στηρίζει πρόσωπα, για παράδειγμα στις επερχόμενες εκλογές, που ελέγχονται από την εισαγγελία. Δηλαδή γνωρίζετε πολύ καλά και φάνηκε και από ένα επεισόδιο που είχαμε χθες ότι το κλίμα για τον κύριο Αγοραστό σε όλη την περιοχή της Θεσσαλίας είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να είναι υποψήφιος ο κύριος Αγοραστός, κατά την άποψή σας, ή τα δεδομένα έχουν αλλάξει? Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο που μου είπατε είναι ότι υπάρχει μια προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η κυρία Εισαγγελέφ στο Αρείου Πάγου. Η οποία δεν κατηγορείται για κάτι ο κύριος Αγοραστός. Σωστά. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να ελέγχεται, πούμε. Ελέγχεται όμως. Μπορεί να προκύψει την πορεία του οτιδήποτε. Ελέγχεται. Ναι. Και καλά κάνει και ελέγχεται, θα πω εγώ. Αλλά από το ελέγχεται μέχρι το αποδίδουμε μία κατηγορία έχει μεγάλη διαδρομή. Έτσι δεν είναι? Χρόνια. Έτσι. Διότι το ελέγχεται μπορεί να καταλήξει ο έλεγχος ότι καλώς καμωμένα όλα. Μπορεί και να καταλήξει ότι δεν είναι καλώς καμωμένα όλα. Θα δούμε τι θα βγάλει ο έλεγχος. Όμως επί του παρόντος δεν έχουμε κάτι. Αν προκύψει όμως ότι δεν είναι όλα καλώς καμωμένα και ο ίδιος είναι εκλεγμένος περιφερειάρχης με τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας, θέμα υπάρχει ή όχι? Η απάντηση είναι ότι προφανώς θα αντιμετωπίσει κατηγορίες και βεβαίως και υπάρχουν ζητήματα όταν υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες που βαρύνουν πολιτικά πρόσωπα. Ασφαλώς και υπάρχουν θέματα. Όμως επί του παρόντος αυτή η συζήτηση, ξαναλέω, δεν τον βαρύνει υπό την έννοια ότι εγώ θα πω
Καλά κάνει η κυρία Εισαγγελέψ, εξαιρετικά κάνει. Θεωρώ ότι οι αρχές πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους και να τις παράχουν κάθε δυνατότητα διευκρίνησης και πληροφορία για τα όσα αφέτει, για να σχηματίσει τη γνώμη της και να αποφανθεί κατά την κρίση της. Αλλά προφανώς μέχρι τότε δεν έχουμε κατηγορία. Ξέρετε, αυτό το οποίο εκνευρίζει τους κατοίκους της περιοχής είναι ότι ακούνε κάποια πράγματα τα οποία στην πράξη δεν συμβαίνουν. Να σας δείξω μια φωτογραφία, την οποία έστειλε η φίλη μας η Μαρίνα. Έτσι λέει, μεταφέρονται τα νεκρά ζώα. Τα βλέπετε πως μεταφέρονται τα νεκρά ζώα. Αυτό έτσι και το πείτε σε ένα ειδικό επιστήμονα, στην κυρία Αγαπηδάκη. Εγώ προκαλώ την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, αν μας ακούει, να παρέμβει. Είναι τρόπος αυτός για να μεταφερθούν τα κουφάρια, κοιτάξτε, είναι φουσκωμένα, γιατί είναι μέρες που είναι πνιγμένα αυτά τα ζώα. Και ξέρετε που τα ρίξανε σύμφωνα με τη Μαρίνα, η οποία επωνύμως μας κάνει την καταγγελία. Δίπλα από το υδραγωγείο του χωριού πήγανε και ρίξανε τα 50 νεκρά αυτά ζώα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα. Εάν ανοίξανε μια τάφρο δίπλα από το υδραγωγείο του νερού, έτσι, στα μεγάλα καλύβια Τρικάλων, σας λέω και την περιοχή. Αυτό είναι έγκλημα. Λοιπόν, η εικόνα που έχω εγώ και δεν είναι. Και εγώ σας δείχνω την εικόνα. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω κάτι. Τι βλέπω την εικόνα. Μπορεί να μην είναι τώρα το πρέπον όχημα για τη μεταφορά, αλλά αν προσπαθούμε να μετακινήσουμε. Τα ζουμιά εδώ, πω. Να πω. Παρακαλώ. Προσπαθούμε να μετακινήσουμε χιλιάδες ζώα κάθε μέρα. Σωστό είναι και αυτό που λέτε. Να πούμε τώρα ότι εδώ να βάλουμε σωστά τις προτεραιότητές μας. Δεν τα θάβουν όμως εκεί που είναι τα νερά. Συγγνώμη. Η εικόνα που έχω εγώ. Να το κουβεντιάσουμε. Η εικόνα που έχω εγώ για την ταφή που γίνεται και τον χειρισμό είναι ότι γίνεται με υγειονομικούς όρους. Λέει κάτι άλλο η κυρία. Να το ελέγξουμε, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο λέει. Να λέτε για κάτι άλλο, επειδή εσείς έχετε διατελέσει και υπουργός εσωτερικών. Εγώ θεωρώ, μου επιτρέπετε όμως, ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτή η καταγγελία εντός εισαγωγικών ή το παράπονο να υποθεί στους αρμοδίους και να διαβαστεί στους αρμοδίους για να απαντάνε οι αρμόδιοι. Είστε βέβαιος δηλαδή ότι όλες αυτές οι καταγγελίες θα διαβαστούν από τους αρμόδιους? Είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο. Οι αρμόδιοι στο νεκροταφείο που δείξαμε προηγουμένως δεν έχουν πάει. Απαντώ λοιπόν. Είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Αλλά σας ξαναλέω, γίνεται από το συντονιστικό κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε ώρα όλα αυτά τα δεκάδες τηλεφωνήματα που θέτουν δεκάδες θέματα. Γίνεται προσπάθεια να γίνει διαχείριση. Κύριε Υπουργέ, χειρίστηκε ο κύριος Αγοραστός και οι δήμαρχοι πολλά εκατομμύρια. Είναι περισσότερα από 100, κάποιοι λένε και 210 για το σύνολο των έργων που έγιναν μετά τον Ιαννό. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπήρξε έλεγχος για αυτά τα χρήματα, δηλαδή αν υπήρξε και ένας έλεγχος από την κυβέρνηση, από εσάς που ήσασταν στο Υπουργείο Εσωτερικών, για το αν τελικά αυτά τα χρήματα έπιασαν τόπο, αυτό δηλαδή που τώρα διερευνά και η εισαγγελέας, και με τα νέα χρήματα κυρίως, τα οποία θα είναι επίσης πάρα πολλά, ποιος θα τα διαχειριστεί, θα τα ξαναδώσετε στις περιφέρειες και στους Δήμους ή θα τα κρατήσετε ή να τα διαχειριστεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών? Σωστό. Ποιος θα κάνει τα έργα τώρα δηλαδή? Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστό ερώτημα να απαντήσω. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες έργων. Η μία είναι αυτή την οποία εκτελεί το κεντρικό κράτος. Εκτελεί το Υπουργείο, συνήθως το Υπουργείο Υποδομών. Αλλά όχι μόνο. Μπορεί εκεί να υπάρχουν και έργα τα οποία κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επομένως, εξαρτάται από το φορέα, αλλά είναι κεντρικό κράτος. Υπάρχουν έργα τα οποία κάνουν οι περιφέρειες και υπάρχουν και έργα τα οποία κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Ποιος έχει την εποπτεία? Θα σας πω. Προφανώς για τα έργα που κάνει το κεντρικό κράτος την έχουν σε επίπεδο, αν θέλετε, συμβατικό. Ανά Υπουργείο. Ποιος κάνει το έργο? Όποιος κάνει το έργο, ο φορέας που κάνει το έργο. Περιφέρεια και Δήμο. Και η εσωτερική έλεγχη του φορέα. Στην περιφέρεια και το Δήμο, προφανώς σε ένα πρώτο επίπεδο ο εσωτερικός τους έλεγχος, σε ένα δεύτερο επίπεδο η εποπτεία η οποία ασκείται από τον επόπτιο ΤΑ, δηλαδή από τις υποκεντρωμένες διοικήσεις. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι οι υποκεντρωμένες διοικήσεις κάνουν έλεγχο μετά. Αφού έχει ολοκληρωθεί δηλαδή το έργο. Δεν είναι προληπτικός ο έλεγχος των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Και επίσης ο έλεγχος των αποκεντρωμένων. Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα ενός έργου που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ξεκινήσει, δεν το ελέγχει κανείς. Αυτό είναι ευθύνη του φορέα. Η αποκεντρωμένη διοίκηση. Γιατί να πω το εξής. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Στην συνοδοποιία και όχι στα αντιπλημμυρικά, γιατί ερχόντουσαν οι εκλογές. Και ο κάθε δήμαρχος και ο κάθε περιφερειάρχης έλεγε κάτσε να φτιάξω το δρόμο του Δελατόλα
ή τη Μακρύ, του Παπαδάκη, τη Αναστασοπούλου. Γιατί ψαρεύω περισσότερες ψήφους. Ψαρεύω ακριβώς. Αυτό μας καταλαβαίνει. Να πω όμως το εξής. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο το λέτε. Όχι, ψαρεύω ότι λέτε. Γιατί το λέω ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί τα κονδύλια δίνονται δεσμευμένα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς για συγκεκριμένες δουλειές. Η μετακίνησή τους δεν είναι μια πολύ απλή υπόθεση. Στην Ελλάδα ζούμε. Ναι, στο εντάξει. Δεύτερο σκέλος δεν μου απαντήσατε. Τώρα λοιπόν, σκέλος, αυτό το πακέτο το μεγάλο το οποίο έρχεται, είτε είναι προϋπολογισμός συμπληρωματικός, είτε είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Ποιος θα το διαχειριστεί κοιτάξτε, με τον ίδιο τρόπο. Μιλάμε τώρα για το πακέτο το οποίο εξασφάλισε ο Πρωθυπουργός, των 2,4 δις αυτό το πακέτο. 400 είναι, κύριε Υπουργέ. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Όλα τα άλλα έπρεπε να τα πάρουμε ή δεν τα είχαμε πάρει. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Όποιος έχει χειριστεί αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ξέρει το εξής, ότι όταν δεν γίνει η χρήση των χρημάτων, χάνονται. Δεν μεταφέρονται. Αλήθεια είναι αυτό. Χάνονται. Δηλαδή, έχω ΕΣΠΑ, λέω τώρα έτσι, και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχει μια απορροφητικότητα, η οποία πρέπει να πάει σε συγκεκριμένα προγράμματα. Αν αυτά δεν απορροφηθούν, δεν είναι ότι τα παίρνεις και κάνεις κάτι άλλο, είναι ότι επιστρέφουν. Η δε λογική του ναι, επιστρέφουν. Τώρα όμως από αυτό το ποσό δεν θα χρειαστεί να αξιοποιήσουμε. Το λέω αυτό, με συγχωρείτε, μπορεί να φαίνεται τεχνικό. Επιτρέψτε μου. Μπορεί θα να φαίνεται τεχνικό. Πότε. Μάλιστα, θα τα πάρουμε τα χρήματα. Άμεσα. Και είναι σημαντικό γιατί είναι χρήματα από το προηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τα οποία ουσιαστικά είχαν κλείσει ναι, και είχαν χαθεί. Πρέπει να παραδώσετε κάτι μελέτης για να μας τα δώσουν τα λεφτά. Θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Μην μπούμε σε όλη τη λεπτομέρεια. Θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Κύριε Βορυδί, έχουμε δώσει κάποια δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην μας πολυπιστεύουν. Και μας είχαν προειδοποιήσει. Αντιθέτως. Μας είχαν προειδοποιήσει για τα αντιπλημμυρικά. Αντιθέτως, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Για τα αντιπλημμυρικά είχαμε πάει. Κίτρινη κάρτα. Να πω. Παρακαλώ. Για τα αντιπλημμυρικά, εκείνο το οποίο έχει γίνει και στο οποίο αναφέρεστε, είναι μία έκθεση η οποία αναφέρεται στην επικαιροποίηση σχεδιασμού περιοχών που θεωρούνται επικίνδυνες για πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν σχέδια, σχέδια υπήρχαν, είχαν καθυστερήσει και την προηγούμενη φορά, επιτρέψτε μου, υπήρχαν και απλώς χρειάζεται επικαιροποίηση ένα εξαετία. Αυτή η επικαιροποίηση είναι που είχε καθυστερήσει. Δεν λέω ότι δεν πρέπει. Το ΕΣΠΑ δεν είναι λίγο, είναι 250 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται και τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται και να γίνεται προσηκόντος και εμπροθέσμος. Λέω όμως ότι το να κάνω σε μια περιοχή που έχει υποστεί. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Γιατί κάποια στιγμή, μην ανοίγουμε όλες τις συζητήσεις γενικώς, να δούμε αιτιακά αυτά συνδέονται με το φαινόμενο. Είχαν κάποια επίπτωση. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Δεν είναι ότι στη συγκεκριμένη περιοχή λόγω του Ιαννού δεν υπήρχαν αντιπλημμυρικά έργα ή δεν είχαν σχεδιαστεί αντιπλημμυρικά έργα ή δεν υπήρχαν ποσά για αντιπλημμυρικά έργα. Συγγνώμη, ακούστε, κύριε Βορύδη, δεν είναι θέμα επικαιροποίησης. Στη γέφυρα του Ξηριά που φτιάξατε πριν από δύο αλλά χρόνια. Είναι δύσκολη η συζήτηση. Δεν είναι δύσκολη. Πολύ. Είναι συγκεκριμένη. Να εξηγήσω γιατί. Γιατί τελειώνω, πριν τελειώσω με το ένα, μου βάζετε ένα άλλο. Μα το ίδιο θέμα. Και μετά είναι το παράλληλο και έτσι δεν θα βγάλουμε άκρη. Εσείς βγάζετε άκρη. Πρέπει να το εξηγώ. Γιατί το λέω αυτό. Διότι ακούω την επιχειρηματολογία ότι δεν είχαν γίνει και μας εγκαλούσαν για αντιπλημμυρικά έργα. Όχι. Μας εγκαλούσαν για μια καθυστέρηση επικαιροποίησης σχεδίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα. Τα αντιπλημμυρικά έργα μπορεί να είναι αυτά και περισσότερα από ό,τι θα προέβλεπαν τα σχέδια αν είχαν να γίνει. Δούμε τι θα πει ο Σαγγελέας. Άρα αιτιακά δεν συνδέεται με να αυτό. Δούμε τι θα πει ο Σαγγελέας. Μου λέτε τώρα για το γεφύρι. Το γεφύρι. Και θα με ρωτήσετε γιατί έπεσε δεύτερη φορά. Μ' αρέσει που κάνετε και το δημοσιογράφο πάντα. Αλλά αυτή δεν ήταν η ερώτηση. Είχε πολύ νερό. Αυτή δεν ήταν η ερώτηση. Έπεσε πολύ νερό. Στη γέφυρα του Ξηριά. Να κάνω μια ερώτηση παρατήρηση γιατί σε βλέπω. Θα το κάνω το ερώτημα ή όχι. Στη γέφυρα του Ξηριά. Κάτω γρήγορα, Μαρία. Στον Ιαννό. Είχε πέσει, σωστά δεν είναι. Σωστά δεν λέω. Είχε φτιαχτεί μετά. Σωστά. Ωραία, ξανά έπεσε τώρα. Σωστά. Άρα σωστά το είχαμε φτιάξει. Δεν μπορώ να σα απαντήσω. Να εξηγήσω γιατί. Διότι εξαρτάται αυτή η νέα γέφυρα που φτιάχτηκε, ναι. Με τι όρους είχε φτιαχτεί, να αντιμετωπίσει ποια φορτία. Εάν τα αν φορτία... ήταν επικαιροποιημένη μελέτη δηλαδή. Όχι αν ήταν επικαιροποιημένη, κάθε τεχνικό έργο... Τα ακούω αυτά, αλλά έτσι όπως λέτε, yeah. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο με ένα λίγο μεγαλύτερο Ντάνιελ λίγο μεγαλύτερο... να πέσει όλη η Ελλάδα. Λίγο μεγαλύτερο Ντάνιελ. Να πάμε δηλαδή, γιατί ο Ντάνιελ είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει συμβεί με άπαξ τον Ιαννό, ξέρετε, τι λέτε, στα 400 χρόνια. Ναι. Ότι δεν πρόκειται να ξαναδούμε τέτοιο φαινόμενο. Σωστά. Και το είδαμε τέτοιο φαινόμενο δύο φορές. Τώρα, μεγαλύτερο. Κύριε Παπαδάκη, θέσατε κατά τη γνώμη μου το πιο κρίσιμο ερώτημα. Τώρα, σε αυτή την ερώτηση. Γραφικούς τους λέγαμε τότε που βγαίνανε και φωνάζανε για την κλιματική αλλαγή. Και εγώ και εσείς. Ακούστε. Εγώ δεν έλεγα κανένα γραφικό, αλλά απαντώ. Θέσατε το πιο ενδιαφέρον ερώτημα. Διότι
Όταν θα έρθουμε να σχεδιάσουμε λοιπόν τα αντιπλημμυρικά έργα για την επόμενη εποχή, μετά τον Ντάνιελ, με ποιο κριτήριο θα τα σχεδιάσουμε? Για να αντιμετωπίσουμε ένα Ντάνιελ, κάτι που μας λένε τα μοντέλα ότι συμβαίνουν μία φορά στα 400 χρόνια. Τα μοντέλα τώρα θα αλλάξουν. Θα έρθουν οι επιστήμονες να μας πούνε αυτό που γινόταν μία φορά στα 400 χρόνια, τώρα ξέρετε θα γίνεται μία φορά στα 10. Μάλλον έτσι θα γίνει. Αν μας πούνε ότι θα γίνεται μία φορά στα 10, προφανώς η απάντηση είναι πρέπει να το σχεδιάσουμε έτσι. Αν μας πούνε ότι όχι, αυτό ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο, τότε δεν μπορούμε να το σχεδιάσουμε έτσι. Τώρα δεν προλαβαίνω. Απλώς όπως τα είπε ο Υπουργός, έδωσε την εντύπωση σε μένα τουλάχιστον ότι το σύστημα έργα, έλεγχος, αποτελεσματικότητα, μάλλον καλό είναι και θα συνεχίσουμε. Δεν είναι καλό και δεν πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Η απάντηση είναι η εξής. Έχουμε πολλές δεσμεύσεις, είναι η αλήθεια, κύριε Δελατόλα, από την κατασκευή, από τις προϋποθέσεις, δύο κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες μας δεσμεύουν για τον τρόπο της προκήρυξης των δημοσίων έργων. Έχουμε πολλές δεσμεύσεις από εκεί. Εάν θέλουμε ειδικώς για περιπτώσεις πολιτικής προστασίας να διαμορφώσουμε ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο, εγώ το ακούω. Αλλά μετά μην αρχίσουμε τις γκρινιές ότι ξέρετε αυτά πάνε γρήγορα απευθείας αναθέσεις γιατί έγινε έτσι στον Αγιετή. Μέχρι θα πάτε τώρα. Αυτό λέω. Μέχρι θα πάτε τώρα. Όχι, δεν πηγαίνανε. Αυτά, παραδείγματος χάρη, δεν έχετε δίκιο κυρία Μακρύ. Γιατί το παράπονο παραδείγματος χάρη για το Αιγείς και αυτό το πολύ μεγάλο ποσό που έχει δεσμεύσει η κυβέρνησή μας άνευ προηγουμένη καλά, για την πολιτική προστασία. Καλά, το παράπονο ήταν του κυρίου Κικίλια το παράπονο. Σωστά, έτσι, σωστά. Δεν είναι. Σωστά. Και δεν το παράπονο, το παράπονο λοιπόν αυτό συνδέεται όμως με τις διαδικασίες. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Υπουργέ, κλείνοντας πολύ γρήγορα για θα με φάνε. Αποζημιώσεις. Σωστά. Ξέρετε τι γίνεται στην περιφέρεια. Και όσοι είμαστε από την περιφέρεια ξέρουμε ότι έτσι συμβαίνει. Είναι το πατρικό σπίτι, το οποίο λέει ο πατέρας, η μάνα το έχει γράψει το παιδί του. Το παιδί του λέει, μανούλα μου, θα μένεις εσύ. Γιατί εγώ, αγόρι μου, δεν έρχομαι στην Αθήνα. Επειδή λοιπόν το σπίτι ανήκει στο γιο που μένει στην Αθήνα και στο χωριό μένει η μαμά, η πεθαρά, η θεία, δεν παίρνει όλη την επιχορήγηση. Θα πάρει τη μισή. Γιατί δεν θεωρείται κύρια κατοικία για τη γιαγιά? Επειδή ο γιος που το έχει παραχωρήσει στη μάνα να μένει στην περιφέρεια, δείτε το αυτό. Το 70% των σπιτιών είναι έτσι. Και θα πάρουν τα μισά χρήματα. Και αυτό θα δείτε. Θα το δείτε, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι λογικό αυτό. Σας έχουμε δώσει πολλή δουλειά. Πολλά μαζεύουμε. Είναι παραγωγικός ο κύριος Παπαδάκης. Δεν είναι λογικό αυτό που σας είπα. Κοιτάξτε. Όλα είναι πολύ λογικά και όλα έχουν να κάνουν και με τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν. Είμαι παραγωγικός, δουλεύω πολύ. Είναι πολύ παραγωγικός ο κύριος Παπαδάκης. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.